Τις ευχές τους έσπευσαν να δώσουν σήμερα από κοντά δεκάδες Λαρισαίοι στον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή. Εξώ από το γραφείο του στο Δημαρχείο στήθηκε ένα μικρό μπουφέ με γλυκά και εδέσματα για να κεραστεί ο κόσμος. Σήμερα από το πρωί λόγω της ονομαστικής μου γιορτής πλημμύρισαν οι ευχέ και, και, στο διαδίκτυο και με την παρουσία ανθρώπων στο Δήμο. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς να έχουν όλη η υγεία και να ευχηθούμε να έχουμε μια συμπόρευση για το καλό της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που με συνέχει ως άνθρωπο και έχω αποφασίσει τη ζωή μου πραγματικά να αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτή. Ο Δήμαρχος χαρούμενος με τη σύζυγό του υποδέχονταν τον κόσμο ενώ εκτός από τις ευχές που αφορούσαν την υγεία του δεν έλειπαν και εκείνες για τις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Να είμαστε υγιείς πρώτα απ' όλα και μια καινούργια θητεία. Αυτή είναι μια κλασική ευχή. Θα ρω είναι ευχή προς όλους όταν συμβαίνει. Ωστόσο, οι πολίτες Λάρισσας θα αποφασίσουν τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Εμείς αυτό που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει. Η ισοπολιτεία και ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της πόλης χωρίς να διακρίνουμε κανέναν άνθρωπο, Προ τη μια ή προ την άλλη κατεύθυνση. Όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι αναγνωρίζονται από την πόλη και μαζί με τι ευχέ για την ονομαστική μου γιορτή υπάρχει και η ευχή να είμαι εδώ και την επόμενη θητεία. Του ευχαριστώ όλου από καρδιά. Από τη σημερινή ημέρα, αν και γιορτινοί, δεν έλειψαν και οι συζητήσει για τα προβλήματα τη πόλη. Όσο για τους πολιτικούς του πολιτικού του αντιπάλου, τουλάχιστον μέχρι και την ώρα του ρεπορτάζ, κανεί δεν είχε επικοινωνήσει ακόμη μαζί του. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όχι, αλλά η ώρα δεν τέλειωσε. Η ημέρα, μάλλον τώρα ξεκινά. Βλέπω, θέλω να, να πω το εξή, ότι βλέπω τηλέφωνα που δεν μπορώ να απαντήσω όλα, γιατί είναι πάρα πολλέ εκκλήσει που υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι άλλη παράταξη. Μέχρι αργά το μεσημέρι, το Δημαρχείο επισκέπτονταν αρκετοί πολίτε, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, δίνοντα ένα κλίμα γιορτινό και χαρούμενο.